πριν όμως, παιδιά, ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Βλέπουμε και τη Γεωργία Λαγού, είναι στην Πάτμο. Στην πανέμορφη Πάτμο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έλα, Γεωργία, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Άκη και Ευλαμπία. Βρισκόμαστε στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης, που λειτουργεί σαν ενδιάμεσο σταθμό μας τις τελευταίες ημέρες για να επισκεφθούμε τα ακριτικά νησιά. Ήδη μας είχατε συναντήσει στην Ψέρυμο την Παρασκευή. Συνεχίσαμε για το Αγαθονής. Ύστερα σειρά είχαν οι Λειψοί. Χθες πήγαμε στους Αρκιούς και σε λίγη ώρα αναχωρούμε με τον Παναγιώτη Λιανό και τον Κώστα Γούλα για την Λέρο. Επισκεπτόμαστε τα νησιά στα οποία έχουν μπει στους τουρκικούς χάρτες και έχουν ονομαστεί γκρίζες ζώνες. Αυτό που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι πως οι κάτοικοι Ευλαμπία και Άκη παρακολουθούν τις εξελίξεις, βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει, έχουν καρφωμένα τα μάτια τους στους δέκτες των τηλεεράσεων. Ωστόσο, αυτό που μας λένε είναι πως είναι ψύχρεμοι, έχουν συνηθίσει όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα τα τελευταία χρόνια και κάνουν λόγο για προπαγάνδα. Βλέπουμε πώς ζουν και οι ακρίτες μας, μας λένε και τα παραπονά τους, καταλαβαίνετε είναι αρκετά και η ζωή το χειμώνα ιδιαίτερα είναι αρκετά δύσκολη. Βλέπουμε σε αυτά τα μικρά νησάκια να βρίσκονται οι φρουροί του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά τους λέμε, και αυτή νομίζω είναι η πραγματικότητα, να βρίσκονται γκατζωμένοι πάνω στους βράχους και να φυλάνε στην κυριολεξία θερμοπύλες. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι πως υπάρχουν και αρκετοί Τούρκοι επισκέπτες που κάνουν διακοπές τόσο και στους Αρκιούς και στους Λειψούς. Είδαμε και ιστιοφόρα να έχουν την τουρκική σημαία, και αυτό που μας έλεγαν οι κάτοικοι, και αυτό θα θέλω να σας μεταφέρω, είναι ότι δεν έχουν τίποτα με τους ανθρώπους, τους γνωρίζουν για πάρα πολλά χρόνια, οι ίδιοι είναι υποψιασμένοι, ξέρουν τι ακριβώς και τι κάνει, αλλά και τι λέει ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Ωστόσο, αυτό που μας μεταφέρουν είναι πως έχουν φιλικές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πω πως μας είπαν και όλας πως τα επέλεξε ίσως και ο Τούρκος πρόεδρος την καλοκαιρινή περίοδο για να μπορέσει να πλήξει και τον τουρισμό. Ναι, που έχει προβεί. Εδώ, παιδιά, μιλάμε ακριβώς στο νησί που είναι η Γεωργία Λαγού, σε αυτό το παραδεισένιο τόπο που φρυμυρίζει από κόσμο κάθε καλοκαίρι με τους υπέροχους ανθρώπους. Η Πάτμος είναι από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχει πρώτα δείγματα από τον τουρισμό στο νησί, από την τουριστική σεζόν, Γεωργία μου, γιατί ένα πράγμα είναι η αγωνία για αυτά που λέει ο Τούρκος. Ένα άλλο πράγμα είναι το πώς περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί τον κόσμο να πλημμυρίσει το νησί τους. Έχουν έρθει τουρίστες, έχεις εικόνα, ξεκίνησε η σεζόν. Βεβαίως, Άκη, έχουν έρθει τουρίστες, και επειδή υπάρχει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να σας πω πως βλέπουμε πραγματικά τα νησιά να βουλιάζουν από κόσμο, και η τουριστική περίοδος εδώ στην Πάτμο έχει ξεκινήσει. Είναι το νησί της Αποκάλυψης. Νομίζω ότι και εσύ το ξέρεις αρκετά καλά αυτό το νησί, από ό,τι πληροφορήθηκα εδώ, Άκη, από τους ντόπιους. Να σας πω πως και στα μικρά νησάκια πραγματοποιούνται μονοήμερες κρουαζιέρες. Έτσι έχουν βάσει τα γκρουπ την Πάτμο και ύστερα μεταβαίνουν στα μικρά νησάκια και στους Αρκιούς και στους Λειψούς, αλλά και στο Αγαθονήσι. Περιμένουν οι άνθρωποι να δουλέψουν τώρα 3 μήνες, και αυτό φοβούνται, μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά και ο κόσμος, οι επισκέπτες φοβηθούν. Κάτι τέτοιο όμως, να σας πω πως δεν ισχύει. Αυτό λένε και οι ακρίτες μας, αυτό το κλίμα μεταφέρουμε και εμείς, πως πρέπει να κοιτάζουν τα πράγματα με ψυχραιμία. Ενώ η Άγκυρα πραγματικά έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ προκλήσεων μέσω του τύπου. Οι ακρίτες τα παρακολουθούν, και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι είναι συνηθισμένοι. Τι θα είναι η φέτος και όλα τα νησιά μας. Και αυτό. Και οι ακρίτες μας λένε ότι είναι συνηθισμένοι. Περιμένουμε, Γεωργία, το ρεπορτάζ σας. Ή φύγεις από την Πάτμο αν δεν πας στη Λάμπη. Μην φύγεις από την Πάτμο αν δεν πας στη Λάμπη, αν δεν πας στον κάμπο. Μην φύγεις άμα δεν πας μια βόλτα στο Μαράθι, στα Τηγανάκια, αφού είσαι εκεί. Πήγαινε να τα καταγράψεις κιόλας, να τα απολαύσουμε εμείς εκ του μακρόδεν, έτσι, μέσα από τη δουλειά σου. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.